καιρό. Ναι. Με τα ταξίδια που μετά από τόσες θέσεις που έχει αλλάξει. Τα δικά σου όσο γίνει το μήνα, αυτό. Τι. Το δεκάμινο. Εξαρτάται πόσους μήνες το χρόνο δουλεύεις. 8 δουλεύεις. Φέτος, πότε ξεμπαρκάρα την προηγούμενη, 20 Μαρτίου. Ε, κάτι τέτοιο. Μαρτίου. Το Μάρτιο, πότε ήρθα. Από το προηγούμενο καράβι. Νομίζω 20 Μαρτίου. Το οποίο είναι, έγινε Φλεβάρι, Μάρτιο. Ναι, γιατί ξαναφύγεις 20 Ιουνίου. 3,5 μήνες. Και τώρα άλλους 4,5, 3,5, 4, 4-8 μήνες δούλεψα φέτος. Συνέχεια, αυτό δουλεύεις. Ναι. Και αν κάνω 8 επί 16. 8 επί 16, 6, 8. 48. 48 και 80. 48. 126. 128. Για το 12. Βρες το λυσάρι. Για πες. 8 επί 16. 128 για το 12. 10 μισό. 10 το μήνα. Μεσόωρο, ναι. Δεκατομήνα με 8 μήνες δουλειά. Ενώ οι άλλοι δουλεύουν 12 μήνες. Εκεί μετά παίζει με το πόσο συμφωνία θα κάνεις για υπηρεσία. Τι. Ναι, πάμε. Το κορυφαίο. Ξεριά, αυτά δεν τα κάνουν ποτέ. Και δεν έχω λεφτά και δεν έχω χρόνο. Ναι. Ξένια δηλαδή, τι να παίρνει τώρα. Παίρνει 700. 700-500 ευρώ το μήνα. 700 όχι. Ούτε. Και η Ζήνα τόσο παίρνει 500. Και δουλεύει 12 μήνες για να πάρει 5-6 χιλιάρικα. Καλά, εντάξει, τι δουλειά όμως κάνει η Ζήνα και η Ξένια. Πω, κοίτα, δεν έχουν έρθει. Τι διαφορά έχει από το πυλίδωρο αυτό? Τι διαφορά έχει από το εξωτερικό αυτό? Πιο ωραία είναι αυτό. Ε? Να πάει στο εξωτερικό να σου πω. Θα με πάει. Χώρες που με πάει. Δεν τα έχουμε δει αυτά στην Αυστρία. Ακριβώς. Το Σάλισμπουργκ ήταν ωραίο, θυμάμαι. Το Βέννησο που δεν μου αρέσει καθόλου. Και κάνω και 5 ώρες να φτάσω. Ένα τελευταίο και έχει ένα λουκάνικο άσπρο με νερό. Σε νερό, μαλάκ. Και μια τυρόπιτα με τζατζίκι. Εντάξει, τραγωδία. Τρώνε οι ξένοι, τρώνε, ξέρουνε, απολαμβάνουνε. Και έρχονται εδώ και σου λέει μισή... Κουβίτσα. Μισή χωριάτικη λέει. Ωραία, πάμε. 3 ώρες, για πού είναι 3 ώρες. Όχι. Πάμε με αυτόν εκεί που λέει 50 λεπτά, 16 χιλιόμετρα. Εδώ λέει 50 λεπτά κάθε σειρά, 16 χιλιόμετρα. Α, sorry, 3 ώρες για, το βάλα για βούλα. Ναι,
είπα και εγώ, μπερδεύτηκα. Βάλα το δεξί για γούλα και το αριστερό για τη λίμνη. Έχει άλλο δρόμο δηλαδή για να πας? Δεν νομίζω, όχι. Δεν είχε άσφαλτο. Από εδώ μας έφερε κατευθείαν. Δεν το ξέρω ότι συνδέονται οι δύο. Κάτι ούτε στο φακτορία παράδεκτες και είχαν 200 ευρώ με την έκπτωση. Καλά ρε. Και είχαν και τα κουνάκια εσωτερικό. Ήψανε το πόδι έτσι. Το άπολο. Αυτά τα πούστικα που κάνει η Ζήνα για να φαίνεται πιο ψηλή. Πόσο ψηλά είναι, ρε. Δεν ξέρω τι ψηλό λέτε. Έλα το είναι. Κλαδιά πάνω-πάνω. Ε, έλα το είναι. Αυτό είναι χρονών τώρα, πάρα πολλών. Από μια μεριά κακώς πώς αφήνουνε, που μας αφήνουνε. Να κυκλοφορούμε μες στο δάσος χωρίς έλεγχο. Φίλε, έτσι βάζουνε φωτιές. Να σου πω, δεν έχει κάμερες. Σιγά, δεν έχει, θα έπρεπε να έχει. Θα έπρεπε να έχει. Θα πρέπει να έχει έλεγχο ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Έτσι είναι στην Αμερική. Ναι. Και πληρώνεις και... Κατά πυνακίες και τέτοια. Βέβαια, ναι, ναι. Στην είσοδο. Ναι, όντως. Πληρώνεις και είσοδο. Κάτι, ξέρω εγώ, 20 δολάρια, κάτι τέτοιο. Και όταν βγαίνεις, ελέγχουν πόσα σκουπίδια έχεις πάρει μαζί σου. Λεγάμε. Πάρα πολύ σωστό.
Ξέρω ότι ήταν και ωραία. Είσαι κομμένος από τα πάντα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κινητά, κινητά, τίποτα. Δεν φαντάζεις τι ψάρι είχε χτες. Yeah. Είναι ένα σημείο από τη μεριά της Φλέβες που κοιτάει προς Αθήνα, ας πούμε. Όχι από την έξω μεριά. Είχαμε ξαναπάει και πριν από κάνα χρόνο, 1,5 με τον Ανδρέα, σχεδόν στο ίδιο σημείο και μαζεύει πάρα πολύ ψάρι. Τι ψάρι έχει? Δεν ξέρω. Την άλλη φορά είχε, πώς τα λέγανε, κάτι μανάλια, κάπως έτσι τα λέγε ο Ανδρέας, τα οποία ήταν και περίεργα. Όση ώρα ήμασταν και κολυμπούσαμε, ήταν δίπλα μας. Παρέα και έτσι. Πηγαίναμε εμείς, ερχόντουσαν και σε φέρνουν γύρω-γύρω, κύκλο-κύκλο. Κάτι μεγάλα σημεί, τέτοια. Ίσως η καλύτερη βουτιά από ψάρι που έχω κάνει ποτέ. Και κοντά, ε. Ναι, Φλέβες. Στις Φλέβες έχει πολύ ψάρι. Ναι. Εκεί πέρα το πιάνω το περισσότερο. Ναι. Αγορεύω. Δεν μου σχέσαι. Πώς είπα. Και για λίγο μας. Μου λάμε το κομματάκι. Δεν μας πιάσει. Ελανούρι. Ναι. Από πού. Εκεί στις Φλέβες. Έλα. Κοίτα. Σήμα παντού. Τώρα δεν έχουμε. Δεν παίζει ράδιο, δεν ξέρω. Παρακαλώ, πούμε το πατέρα μου. Εξερευνή διάμεση! Μα λέγα, ατρόμητη. Σαν την τέπη κάτι. Ναι. Πάντα σε μέσα μια περιπέτεια ζούσαν από μικρή. Εντάξει.
πήγες. Το αριστερό για εκεί, εδώ λέει. Σε αυτό το υψόμετρο που έχει δέντρα είναι λίγο πιο... είναι λιγότερο αγχωτικό άμα πανακολλήσεις κάπου, ξέρω εγώ, με το βίτζι να το τραβήξεις στα μάξι. Ενώ εκεί πάνω που είχαμε πάει στο... πώς το λένε, που δεν είχε δέντρα στη Λίμνη, στη Βαρλίγκα, θα το βγάζαμε μόνο με, με τα πέδιλα αυτά τα πορτοκαλί. Είχαμε τίποτα να το βγάλουμε. Δεν είμαστε εκεί πάνω στο... στο δέντρο και το τραβάς με το βίτζι. Αλλά άμα τα αφήσεις να τσουγγίσει και λίγο γκάζι, λογικά δεν θα κολλήσει. Αλλά δεν θέλει και πολύ ταχύτητα για να μην γλιστρήσει πουθενά, άμα χρειαστεί να πατήσεις φρένο πάνω σε κανένα δέντρο. Τι ασφαλή ακριβία. Όχι. Έχει διάφορα. Έχει, ξέρω εγώ, τα πρώτα 300 ευρώ να τα πληρώσεις εσύ. Και μετά μπορεί να σπάσει τα μάξι και να σε καλύψει, να μην σου δώσει μόνο 300 ευρώ. Για καινούργια μάξι νομίζω ότι συμφέρει. 200 ευρώ πάνω πληρώνει στην το εξάμεινο. Ναι, θυμάμαι. Θα ρωτήσουμε την Ευαγγελία. Τι είναι χιλιάρι. Δυο, τρία, τέσσερα, πέντε. Τρέμισε. Ε? Τρέμισε. Πόσο δίνανε ρε. Δύο. Κάτι, όχι νομίζω πολύ περισσότερο, νομίζω κάτι εξωφρενικό τι είχε πει ο... ο Θανάσης και την έκραζε και λες, την έλεγε ψωνάρα, δεν ήθελε να... να είναι σε... λεφτά. Ναι. Εντάξει, τσάμπα λεφτά. Άμα θες θέα. Γαμάτομο σπίτι. Και σ' αρέσει και το έχεις. Από τα πιο ωραία σπίτι που πάει. Ναι. Το χιατρό σου. Ζώνει φορά το σώμα. Θα κάνω πάρα πολύ ώρα τόσο αμάξια που είναι μαζί. Mm. Πού είσαι? Εδώ πάντω. Αυτό που σπινιάρει το πίσω της το πόδι και προσπαθεί να ανέβει.
Ο άλλος σε ρώτησε τι ράτσα είναι και μετά σου λέει θηλυκό είναι. Να. Τι φάση. Ναι. Μπορεί να έχει εκείνος. Και δεν θα ξέρετε τι ράτσα είναι. Πού να ξέρει τι ράτσα είναι αυτή. Αυτός δεν σε ρώτησε. Ναι. Τι είπες τώρα. Πώς θα, άμα είχε και εκείνος για τον ζευγαρός, δεν θα ξέρετε τι ράτσα είναι. Μπορεί να έχει κανελή. Γιατί κανείς το παίρναγε κόκκινο αυτό. Παπάγια η μάνα μου τη λαϊκή για να δοκιμάσει. Τη λέει στο Γιάννη δοκίμασε και το φτύσε. Παπάγια... Ναι, είναι στιφό νομίζω. Είναι σαν... Είναι καθόλου γεύση. Ναι. Και ο άλλος ο ξυνός λέει το φτύσε. Ναι, χάλια πρώτα. Καλύτερα, αλλά δεν το έχει συνηθίσει. Να κάθεται δεξιά σου, ξέρω εγώ, προς την πόρτα. Στο κάθισμα. Ναι. Θέλω να πάρω, μου σχιστεί όλα. Ναι. Τώρα... Πιστά, μάρκα. Λιβάις. Τα κολλά, τα Φρέντι. Φρέντι, ναι. Από πού τα είχαμε πάρει, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί. Α, όχι, τα είχαμε παραγγείλει τα τελευταία online. Ναι. Δύο Σκρούτζ. Και πιο παλιά, θυμάσαι, είχαμε πάει σε ένα μαγαζί πάνω στο... Golden Hall. Golden, ναι. Μπορούμε να πάμε κάνα πρωί. Βόλτα. Ουί! Τα 470 μέτρα. Παιδιά, πού είχαμε, 1900. Εκεί που σου λέω στη διαδρομή, α, εκεί πάνω. Mm. Και εκεί είναι από τα ψηλότερα περάσματα στην Ελλάδα με αμάξι. Όχι ρε, 200 θα με φτάσει, πάνω από 2.
καλοκαίρι πήγαν χιονοπόλεμο. Πήγατε για να έχετε Σαββατοκυριακό στα χιόνια. Αγόρι μου, είναι Ιούνιος, τι μαλακίες λες. Εμείς πήγαμε στα χιόνια. Άμα δεν πιστεύετε, είναι δίκιο τώρα. Ναι. Χάλια σε κάνα. Μου πατούσε στις χώματα. Πόσο κρατάνε τα Φρέντι, πόσο κρατάνε κανένα χρόνο. Με το τράβα πάνω, τράβα. Σκόβρουν, ωραία. Κλαίει ο άλλος. Γιατί? Ποιος κλαίει? Σαΐντ. Γιατί? Δεν έχει να κάνει, είναι επικίνδυνα. Φτώχεια, βρώμα, μπόλα, ναι. Μπόχα, λέρα, δυσοδεία. Δεν είναι ωραία χώρα. Πού θα πει. Να μείνω κιόλας. Εντάξει, θα πας διακοπές 5 μέρες, μια εβδομάδα, έχει εκεί στα βουνά του Ίνκας. Ναι. Ωραία, Μάτσου Πίτσου, πώς τα λένε. Δεν παραμείνεις. Δεν του αρέσει. Όχι. Και δεν έχει τι να κάνει, γιατί η άλλη δουλεύει. Αυτός ο κοπρίτης δεν είναι τίποτα. Η άλλη δουλεύει πολλά, Η άλλη δουλεύει κάθε μέρα, όλη μέρα. Και δεν έχει χρόνο να κάθε με την κλαψούρα του αλληνού του φλόρου. Και δεν έχει και φίλους εκεί αυτός. Τίποτα δεν έχει, πουθενά. Κάθε μέρα. Δεν είναι και κοντά οι βουτιές. Είναι 6 ώρες με τα μάξι. Λες ρε. Ναι. Έφυγε μόνος την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε 6 ώρες με τα μάξι απόσταση. Και έκατσε 5 μέρες, μια εβδομάδα, πόσο βούταγε με το rebreather. Μόνος του βούταγε. Ναι, μόνος του. Με καταδυτικό δεν πήγε η Άννα.
πανηγύρι. Δεν έχει κάτι να κάνει εκεί. Αλλά τι να κάνει. Τι να κάνει, είναι κοπρίτη. Μόνο να γκρινιάζει, ξέρει, και να λέει ότι είναι κουρασμένο από τι διακοπέ. Σαν τον Μπούλιο κάτι. Ο Γιάννη εξελίχθηκε σε πολύ δουλευταρά με τα σκάφη. Καλά, είχε δουλέψει κιόλα και πριν. Ναι. Κοίτα εδώ. Διαφορά τα χρώματα από τα έλατα, ε. Ναι. Αγοράσανε καινούργια σκούτερ. Καρολίνα, μα λέει, δεν κάνει μου λέει τίποτα. Μόνο γκρινιάζει. Δεν κάνει τίποτα. Έχουν αγοράσει καινούργια σκούτερ και περιμένει η Καρολίνα εδώ και 20 μέρες να μπει να τα πληρώσει ο άλλος. Για να φύγουν να έρθουν. Και δεν έχει πει να το κάνει ούτε αυτό. Γιατί δεν τα κάνει μόνη της. Γιατί τα έχει κόψει στο όνομα της εταιρείας του Σαΐντ για να γλιτώσουν τα ΦΠΑ. Πολλά λεφτά. Ο Σαΐντ έχει κάνει μια εταιρεία με καταδύσεις στην Ελλάδα. Και εκεί ψωνίζουμε όλοι, στο όνομά του. Και τι πουλάει αυτή η εταιρεία. Του Σαΐντ. Ναι. Καταδυτικό κέντρο είναι. Και καλά. Δεν δουλεύει. Κανένας. Δεν υπάρχει, είναι μια διεύθυνση, έχει μόνο. Και γαμώ. Και κόβουμε όλοι ΦΠΑ εκεί. Αλλά είναι της υπομονής. Τα μπουκάλια αυτά τα τέσσερα που πήρα τελευταία. Λέω, μαλάκα δεν παλεύεσαι, δώσε μου το email να τα κανονίσω μόνος μου. Ναι, μου λέει, οκ. Okay. Και έστειλα από το email το δικό του, της εταιρείας. Email σε αυτόν με τις μπουκάλες και τα κανονίσα μόνος μου. Σου δύσκολο δεν. Όχι. Τι δύσκολο. Στέλνεις σε αυτόν που θες να πάρεις, αυτό που θες να ψωνίσεις. Του στέλνεις ένα email, του λες μεγάλε θέλουμε να ψωνίσουμε αυτό στο όνομα αυτής της εταιρείας. Πόσο κοστίζει. Με τα μεταφορικά ξέρω εγώ, τι έκπτωση μπορείς να μας κάνεις επειδή είμαστε εταιρεία και τέτοια. Πόσο νόημα σου παίρνει να το κάνεις αυτό. Να γράψω ένα email. Ναι. 3 λεπτά. Μετά τα συμφωνείς από εδώ από εκεί τόσο κάνουνε. Ωραία, δώσε μου λογαριασμό να σε πληρώσω. Στείλε μου το τιμολόγιο χωρίς το ΦΠΑ για την εταιρεία μέσα από Ευρώπη σε Ευρώπη. Και του κάνεις τη μεταφορά στα χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ, πήραμε τα χρήματα, στέλνουμε τα μπουκάλια. Αυτός τι κάνει μέρα, κάθε σπίτι. Ο Σαΐντ. Ναι. Και η Άννα Μαρία φεύγει το σπίτι. Όχι, σπίτι δουλεύει κι αυτή. Αλλά αυτή δουλεύει, είναι όλη μέρα στο κομπιούτερ. Και δουλεύει, ξέρω εγώ, δουλεύει 16 ώρες στον υπολογιστή. Και ο άλλος δεν ασχολείται ούτε με τα σκυλιά. Όσο ήταν εδώ, έφευγε στις 6-7 ώρα το πρωί. Ποιος? Μαλάκας είναι. Πήρε 2 σκυλιά και δεν ασχολείται ούτε με αυτά. Η άλλη δουλεύει στο σπίτι. Τα σκυλιά πώς θα πήγαν στο Μεξικό? Με αεροπλάνο. Θα βάζω σε κλειδιά. Ναι. Ουι. Και πρέπει να πληρώνω στήρι για τη σκυλιά. Κανονικά. Ολόκληρο. Εάν είναι 800 ευρώ να πας, εσύ, είναι 800 ευρώ σκύλος, συν το κλουβί. Παραπάνω δηλαδή, το σκύλος. Πρέπει να αγοράσεις και κλουβί που να είναι σε σωστές διαστάσεις για το σκύλο. Το οποίο μετά είναι άχρηστο. Τέλος, εντάξει, το κρατήσανε τώρα. Τα έχουν σπίτι και τους... είναι τα κλουβιά τους για το σπίτι. Πού ήρθαμε τα περίμενα. Αυτό λέω ότι ο άλλος και εδώ που ήτανε έφευγε, πήγαινε το πρωί στο Πανδώρο 7 η ώρα για να πάνε στη λίμνη για βουτιά και γίνανε 6 ώρα το απόγευμα και η άλλη δούλευε. Έπρεπε να είναι σε meeting με το κομπιούτερ, στο κομπιούτερ και
πες το. Είχε και τα σκυλιά. Να γκρινιάζουν, να πρέπει να κατέβουν για κατούρημα, για χέσιμο. Το πήγαινε η άλλη. Στο σπίτι που ήταν εδώ, όχι. Τους κατέβαζε στην είσοδο, γι' αυτό τσακωνόντουσαν με την πολυκατοικία. Κατεβαίνανε στην είσοδο, χέζανε εκεί στο κυπάκι που είχε. Κοιτάμαζε μετά. Και τους κράζανε την είσοδο ότι χαλάνε τα λουλούδια, ότι... Δεν μπορούσε να τα βγάλει έξω, έξω, εδώ. Πού? Έξω, παιδάκι μου, βόλτα. Όχι, γιατί δουλεύει η κοπέλα. Ο άλλος. Ο άλλος ήταν, σου λέω, στο Βανδόρο, στη λίμνη, βουτιά. Πριν. Πότε. Τους έβγαζε σε 7 ώρα το πρωί και γίνανε σε 7 ώρα το απόγευμα. Τι θα κάνουν τα σκυλιά, θα είναι 12 ώρες μες στο σπίτι. Τι σου κάνουν. Τι κάνουν τα σκυλιά. Μια πρωινή βόλτα πάνε και μια απογευματινή. Εντάξει. Τι κάνουν, χέσανε στο σπίτι. Όχι, γκρινιάζανε και τους κατεβάζανε στην είσοδο γιατί οι άλλοι δεν προλάβανε να τους πάει βόλτα. Ξαδρά, μην είσαι κουραστική. Τους κατέβαζε αφού άλλος έλειπε. Τους κατέβαζε στην είσοδο, χέζανε αφού άλλος έλειπε. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Τώρα εδώ αν γλίστραγε, τι κάναμε. Όπως εκεί πάνω στη Βερλίγκα που είχαμε πάει, τι κάναμε. Κάτι με τη χελώνα. Όχι χελώνα. Πας στο μικρό λευγέ μπροστά. Σταματάς, βάζεις τέτοιο. Νεκρά. Κοίτα εδώ τώρα κατάβαση που κάνω. Και αυτός είναι ο δρόμος για δόξα. Ναι. Λίμνη έχει εκεί. Ναι. Λίμνη δόξα. Ναι, και τα δύο έτσι λένε. Δεκαπέντε λεπτά λέει, 4,5 χιλιόμετρα, φτάσαμε. Τους δώσανε... Ποιος σου δίνει λεφτά. Μου δώσανε τα αυτιά μου. Την γονείς του. Ναι. Ο πατέρας του είναι δήμαρχος στο Λίβανο. Τεράστια προσωπικότητα, πολλά λεφτά. Από πού τα παίρνει το κράτος. Έχει κατασκευαστική εταιρεία. Τι κατασκευάζει. Το Λίβανο. Ναι. Ναι. Είχε λέει ένα χτήμα το οποίο ήταν σε μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή, άχρηστο. Δεν ξέρω πόσα, 50 στρέμματα, κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά αυτή η περιοχή έγινε τουριστική, αποχαρακτηρίστηκε από στρατιωτική και από εκεί που άξιζε 5.000 δολάρια, ξαφνικά άξιζε 5 εκατομμύρια. Και πήγε στην τράπεζα ο άνθρωπος και αντί να το πουλήσει, και πολύ καλά έκανε, το χτίσε. Όχι, το έβαλε υποθήκη που... Έβαλε υποθήκη και πήρε δάνειο 20 εκατομμύρια και αγόρασε εργαλεία για την κατασκευαστική του εταιρεία και έχτιζε ό,τι έργο γινόταν μετά στο Λιβάνο, δρόμους, γέφυρες, δηλαδή τα πάντα, τα έπαιρνε αυτός και χώθηκε και πολιτικά, έσπαιρνε λεφτά ξέρω από εδώ από εκεί, μπήκε και στην πολιτική και έγινε και δήμαρχος εκεί στο Λιβάνο. Έλα ρε! Τέλεια. Τι έχουμε γυρίσει σήμερα. Ναι, εντάξει.
Αγάπη μου, Κυριακή πρωί. Να κοιμηθούμε. Όχι. Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα. Και εγώ δεν πήρα ούτε καν παπούτσια, ξέρω εγώ μποτάκι. Πρέπει να σε βγάλει το μέσο σιρτάρι. Ναι, πρέπει να τα έχω κάνει στο υπόγειο τα μποτάκια μου. Να έχει και ζώα εδώ, βράδες. Τι έχει Αλεξάνδρα, βράδες. Σκάτα. Ναι. Πρέπει να έχει πολύ ωραία φαγητά. Έχει, βασικά έχει πολύ πλούσιους και πολύ φτωχούς. Και είναι κοντά στην Ελλάδα. Ναι, τι είναι, απέναντι από την Κύπρο είναι. Μια μισή ώρα, μια ώρα είναι με το αεροπλάνο, μια μισή. Η Λίτσα να το λείπω, το ξέρεις. Ναι. Την είδα χτες, προχτές. Καλή στο σπίτι του. Ναι, με. Τι στο έχει πει. Ναι. Ελάτε να πάμε. Έχει και βουτιές φουλ. Τι που με νοιάζουν να είναι βουτιές. Μα πάμε, θα πάμε για να κάνεις βουτιές. Δεν το λίγο να το πάμε. Έχει... Α, έχει τέτοιο. Φοβερό 4x4. Σε φάση Ντουμπάι και έτσι με αμόλοφους, βουνά. Φοβερά κλαμπ με γαμώτα αμάξια. Ναι. Ναι. Εκεί είναι μοιάζει σε αμάξιο εκεί. Ναι, ναι. Πάμε το τζιπ στο... στη χειραποσκευή. Έχει και έρημο. Ναι. Ευθεία μετά έχει άσφαλτο και σε βγάζει πάλι ακράτα κάπου εκεί κοντά Αθηνική. Όχι, δεν θα το κάναμε αυτό. Ξαναγυρίσουμε πάλι πάνω. Και η Λίδα πάντως. Ναι. Αντρώπιτα. Θα το λεφτά. Θα κολλήσουμε κάπου. Τις μαλακίες στη τηλεόραση. Μόνο αυτή η σειρά αξίζει. Βασικά θα έχει και άλλες σειρές. Το Netflix. Το Netflix εννοείται και καρά αξίζει. Και αυτά πόσα επεισόδια να είναι τώρα. Πολλά, ε. Μπα. Μια σεζόν είναι. Τι σημαίνει σεζόν. Μία σεζόν, είναι, ξέρω εγώ, 10-12 επεισόδια. Πόσο πάει η σεζόν. Κατουργέμαι. Μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που βλέπω σειρά. Όντως, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που βλέπεις σειρά. Και να μ' αρέσει. Το παρακολουθείς κιόλας. Σήμερα είναι της διάπειρας, ε. Στο Απολλωνία μου λέγεται όλο το Star Trek 4 σεζόν. Στο αργόμετρο. Star Trek. Ναι. Το ωραίο με το Netflix είναι ότι μπορείς να τα κατεβάσεις και άμα δεν έχει σήμα το κρατάει στο κινητό, στην ταμπλέτα και το βλέπεις μετά offline. Και το κρατάει υποθέσεις για ένα μήνα. Με παιδιά, μισή χιλιά. Ναι. Καλά, έχει άπειρα, ρε. Έχει αστυνομικά. Και αυτά δεν μ' αρέσουν. Έχει αληθινές ιστορίες που εξαφανίζεται κόσμος και ψάχνουν να τον βρούνε. Στον δρόμο που έλεγε εξαφανίστηκε ο κόρης για 4 χρονών. Όχι. Την Καλυθέα. Πότε. Και στην Εθνική Οδό που ήμασταν. Αμπερ, είχε τέτοιο Amber Alert. 4 χρονών, πώς εξαφανίστηκε το 4 χρονών. Στον δρόμο ήταν μόνο του. Δεν μου λες να αφήσω τον Δημήτρη να πηγαίνει μόνο στο σχολείο. Σε ποιο σχολείο? Τι
κοντά σου, θα δω. Εντάξει, αυτό είναι κοντά. Τι θα λέει. Στο γυμνάσιο. Να. Έλα ρε, Μάρτο. Άλλο γυμνάσιο τώρα που θα είναι... Μα αυτό είναι κοντά 2 μέτρα, να πούμε. Άλλο 4 χρονών. Άλλοι με την παρέα θα κάνουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ρε. Σταμάτα για φωτογραφίες, ξεκίνα για φωτογραφίες. Τι είσαι εδώ. Τι είναι μανιταριά. Με το μερτσαντό. Εντάξει. Άρα, κατουργέσαι. Ναι. Πρέπει να σταματήσω. Βγήκαμε ασφαλτό. Σχεδόν, ε. Ακόμα. Λίγο. Τσου πιάσου αυτό, οχ, κοίτα εδώ. Ποδήλατο. Αγόρι θα το κάνω. Και γαμό, ε. Μηχανάκι κιόλας όπως. Σου τώρα το ξυρικό, ε. Ναι. Κοίτα εδώ, ρε. Πού σε φέρα πάλι, ρε. Άλογα. Όχ, όχι άλογα. Στέλνει, δεν υπάρχει. Στην Έδρα, έτσι.
έχει μέσα στο εξωτερικό, ε. Α, έχουν ποδήλατο. Ποιος. Έχει τέτοια, μέσα στο νερό. Εδώ πάνω έχει βασία. Ε, ναι, γι' αυτό τα έχει. Αυτή εδώ η λίμνη, λοιπόν, είναι τεχνητή και έχει κάπου βυθισμένη μια εκκλησία. Σοβαρά. Mm. Τι, που ήταν που κάλεσαν λίγο, ναι. Ναι, ναι. Ωραία θα είναι. Είπαμε, έχει 8 βαθμούς στο νερό. Κάνω το γύρο στο γεμιστέρα. Ναι. Πίκνικ. Πάμε να βρούμε κάπου να φάμε. Κατεβούμε. Τι έχεις το σωμάξι, ε? Τι θέμα λίγο γιατί είναι. Τι που λέγεις, τους κρεμμύδια. Κατεβούμε εδώ. Θα πάρουμε κανένα ζωμαρικό. Τι είναι αυτό το προϊόν. Αυτή η κατεβαίνει τώρα για να ψωνίσουν. Δεν ξέρω, μαράκι μου. Έχει λάσπες. Δεν κατεβάσεις. Όχι. Κατέβασε ένα γιατί σε κάνουμε μορμόντιλο. Τι θα κατέβουμε τώρα για 2 λεπτά να γίνει κόλλος. Δεν ξέρω. Μας. Είμαστε εδώ. Πρέπει να έχει περπάτημα ρε εκεί. Λοιπόν. Λέει σου πάνε όλοι. Υπάρχει την ηλέκτρα. Έχει κρύο. 10. Εγώ θα κρυώνω με αυτό. Έχουμε κουφάν πίσω. Δεν έχεις πάρει κάτι. Όχι. Μόνο το φούτερ μου. Έχω μου φάνη. Έχουμε το flight και το master. Το master. Πάμε να το βάλω εκεί καλύτερα. Και απέναντι. Εθνικό πάρκο Χελμού Βουραϊκού. Αυτό το έχει κάνει ο Δημήτρης. Ποιο? Στη γεωγραφία. Ναι. Δες που μαθαίνετε και πραγματάκια.